Το γιορτινό τραπέζι από τη μία αλλά και η μετάλλαξη όμικρον από την άλλη που σαρώνει τις τελευταίες ημέρες κορύφωσαν την ανησυχία των πολιτών, οι οποίοι δημιούργησαν μια τελείωτη ουρά στην πλατεία Ελευθερίας και περίμεναν υπομονετικά για να υποβληθούν σε rapid test. Περιμένουμε, ναι. Αναγκαστικά μετά τις γιορτές πρέπει να το κάνουμε. Ήρθαμε κοντά και ακριβώς θέλουμε να δούμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Ατελείωτη ήταν η ουρά όσων περίμεναν να κάνουν rapid test στην πλατεία Ελευθερίας μετά από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Περίμενε μια rapid λόγω γιορτών κυρίως. Γιατί εντάξει, είχαμε και πολλά κρούσματα, λένε. Ξεκινάω αύριο τη δουλειά μετά από μία εβδομάδα και πρέπει να κάνω έναν τυπικό έλεγχο για να ξεκινήσουμε. Σωστά. Λόγω του ότι περάσαμε τις γιορτές. Ναι. Κατέβαινα τώρα ούτως ή άλλως και λέω: έχω λίγο χρόνο να περιμένω. Και λέω: θα έρθω εδώ πέρα. Θα κάνω ένα τεστ, να είμαστε σίγουροι. Δεν μπορούμε, εντάξει, δεν πρέπει να περιμένουμε τώρα με τόσο κόσμο εδώ πέρα. Είχατε σκοπό να εξεταστείτε, αλλά μεγάλη ουρά σας απέτρεψε. Ναι, δυστυχώς. Η μεγάλη αναμονή στα σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο οδήγησε πολλούς στο να σπεύσουν και σε εφημερεύοντα φαρμακεία, προκειμένου να βρουν μια πιο σύντομη λύση για να ελεγχθούν. Κυριακή τώρα δεν έχει πολλά εφημερεύοντα, οπότε ψάξαμε να δούμε ποιο είναι. Ήρθαμε εδώ, ήταν η ουρά μικρότερη σε σχέση με το κέντρο και κάτσαμε. Ήρθατε, επειδή πέρασαν και τα γιορτινά τραπέζια και ήρθατε έτσι κοντά με πολύ κόσμο. Ήρθαμε σε επαφή με κρούσματα, όπως όλοι εδώ πέρα, στο Ηράκλειο, φαντάζομαι. Και εμείς πήγαμε πρώτα στον Άγιο Μινά, είχε πολύ κόσμο και ήρθαμε εδώ στο φαρμακείο. Και τους ίδιους λόγους για να τεσταριστούμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε οικογένειες, να προφυλαχθούμε περισσότερο. Κάναμε μια πέρασα και είδαμε τον κόσμο, οπότε επιλέξαμε να πάμε κάπου να συντομεύουμε. Για προληπτικούς λόγους. Προληπτικούς λόγους. Mm-hmm. Γιορτές, είχαμε έρθει σε επαφή με κόσμο. Θα επιστρέψουμε στις δουλειές αύριο, οπότε είπαμε να δούμε τι γίνεται. Αυξημένο είναι αυτές τις ημέρες το ενδιαφέρον στα φαρμακεία όχι μόνο για rapid test, αλλά και για τα ατομικά μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, όπως μάσκες, βιταμίνες, αντισηπτικά και άλλα. Είναι φυσιολογικό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να προστατεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εαυτό του και τους οικείους του, δεδομένου ότι μαζεύονται στα σπίτια, είναι γιορτινές μέρες και οι οικογένειες συνήθως είναι όλες μαζί. Οπότε, καλό είναι να έχουμε το νου μας, ειδικά τους πιο ηλικιωμένους συγγενείς μας, να τους προστατεύουμε. Μετά από την περίπτωση του φαρμακοποιού, ο οποίος πουλούσε μαϊμού rapid test στο Ηράκλειο, ο Σύλλογος Φαρμακοποιών έχει πάρει μέτρα προκειμένου να μην σημειωθούν ξανά αντίστοιχα φαινόμενα. Και αυτή τη στιγμή, ναι, διενεργούνται έλεγχοι και στα φαρμακεία από κλιμάκιο της περιφέρειας του και του Φαρμακευτικού Συλλόγου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία αυτών των τεστ. Οι συμπολίτες μου θέλω να είναι σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση καμία τεκμηριωμένη καταγγελία να πέσει κάτω.